Λοιπόν, ξέρεις ότι είσαι πολύ ντζορνα κάπου με Netflix. Είσαι πολύ ντζορνα κάπου με χιουμοριστικό βίντεο. Γιατί κύριε Πάνο, γιατί! Έλατε! Γιατί! Τώρα έχουμε ένα ψυχοκολικό σκυλάκι πίσω. Έχουμε ένα ψυχοκολικό ζώο συντροφιά. Ολάκι. Το οποίο, συγγνώμη που διακόπτω, στο μολ της Λεμεσού είπαμε για να μπει μέσα ότι είναι service dog ή guard dog. Στο μεταξύ αυτός ο καημένος φοβάται τόσο πολύ που ούτε service τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει. Έκατσε τώρα, έκατσε. Ρε κρυφτικές. Έκατσε. Λάκι. Λάκι, για σένα λέμε. Προχθές το βράδυ, κάθομαι και μες στον καναπέ. Και όταν έρχεται την Ολίβια εξωπίσω και λέω το ζώο συντροφιάς να έρθει να καθίσει. Το ζώο συντροφιάς 1 και το ζώο συντροφιάς 2. Κοινός τα γατόσκυρα. Είσαι ζώο συντροφιάς, αγάπη μου! Αγάπη μου! Είσαι ζώο συντροφιάς! Το λέμε ένα επειδή είναι σερνικός και είναι primal mail, είναι alpha mail. Είναι το ζώο συντροφιάς 1. Ένα, ναι. Πάντως έχει κάνει προόδους το ζώο συντροφιάς. Το ζήτησα πολύ συγκεκριμένα μία ημέρα να προστατεύει τον Νικόλα. Θυμάσαι που ερχόταν ο Νικόλας να με φιλήσει και διαμαρτυρόταν. Τώρα στέκεται τώρα. Τώρα στέκεται, ναι. Στέκεται και περιμένει τη σειρά του, όχι για να το φιλήσω, για να το φιλήσει αυτόν τον Νικόλα. Ξέρεις ποιος δείχνει την περισσότερη αφιδόλευτη αγάπη στο Λάκι από το σπιτικό μας. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας, ναι. Έχει τρομερή αδυναμία. Πού είναι ο Νικόλας, θα πάμε να πάρουμε τον Νικόλα από το δημοτικό. Ναι. Πάμε να πάρουμε τον Νικόλα. Λάκι, είσαι εντάξει, βαστάς. Μια χαρά. Βαστάς γερά. Ναι, μεταξύ το άλλο το αρέκδοτο μέσα στο σπίτι μας. Είμαστε στην κουζίνα, στο τραπέζι και λέω αγάπη μου και μέχρι να βάλω το κόμμα απαντάτε όλοι και εσύ και ο Νικόλας και εγώ και έτσι, ο Λάκης. Έτσι πάει. Ο Λάκης σηκώνεται ορθώς. Ανταποκρίνεστε όλοι στο αγάπη μου. Ναι. Ή το άλλο που καθόμαστε στο σαλόνι. Στο σαλόνι. Ο κύριος Habitat του σαλονιού είναι το ζώο συντροφιάς 2, η Ολίβια. Ναι. Είναι το βασίλειό της. Είναι το natural habitat της. Ναι. Είναι το φυσικό περιβάλλον διαβίωσης. Λοιπόν, ναι. Η κυρία Ολίβια... Το οποίο το στολίζει με τις οσμές της, με τα όλα της. Όχι ρε. Ε? Είναι καθαρό το χατάκι μας. Είναι και carnivore. Εντάξει, ναι. Ξέρεις ότι θα κάνουμε και βίντεο με το Θάνο για τα carnivore ζώα. Τα carnivore ζώα συντροφιάς. Λοιπόν, το πρωί να ακούσετε τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας. Όταν μετακομίσαμε με τη Λάρισα στην Κύπρο, λέω εγώ στον Πάνο, υπάρχει ένα δωμάτιο πάνω, δίπλα από το δωμάτιο της γωγός και του λέω εκείνον το δωμάτιο να μην το κάνουμε ένα αποθήκη όπως το κάναμε τώρα, να το κάνουμε το γραφείο μου, να το βάλουμε soundproof και να είμαι μόνη μου εκεί μέσα να κάνω βίντεο. Λέει όχι ο Πάνος, θα είσαι στο σαλόνι, είναι εκεί που είσαι συνηθισμένη, στο παράθυρο μου βλέπεις τα δέντρα. Εντάξει. Οπότε κάμαμε ένα... Ούτε καθαρίσαμε κιόλας. Ναι, κάμαμε έναν ειδικό setup. Και σε αυτόν το σημείο εγώ θα κάνω cut το βίντεο και θα δείξω στον κόσμο το setup γιατί ξέρω και μοντάρω κύριε Πάνο και βάζω και συννεφούθκια. Τα συννεφούθκια δεν τα βάζω εγώ. Ένα λεπτό να δείξουμε. Τι είναι κυρία Ολίβια, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Α, κυρία Ολίβια. Λοιπόν, η κυρία Ολίβια είναι στο σαλόνι. Και ξεκουράζεται πάνω σε αυτό το έπιπλο. Από εδώ έχουμε μία ραπτομηχανή Singer που πάνω έχουμε βάλει την τουαλέτα της Ολιβίας για να τουαλετίζεται ανεμποδίαστα. Απ' εδώ είναι η τηλεόραση. Τι θα κάνεις εσείς εδώ πέρα. Κατέβα κατολάκι από την κοπέλα. Εδώ είναι οι καναπέδες και εδώ βλέπετε. Εδώ είναι το setting, το γραφείο του κύριου Πάνου.
και το δικό μου. Όπως βλέπετε, η οθόνη μου. Και εδώ είναι άλλη οθόνη, έτσι. Έτσι. Και εδώ είναι το σημείο με θέα. Ο γης. Και από πίσω είναι το γατόσπιτο της Ολίβιας, της οποίας της πήραμε γατόσπιτο, αλλά προτιμάει η Ολίβια να κάθεται πάνω σε αυτό το μικρό σύνθετο. Ναι, 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 ναι. Σκοτωθείτε τώρα, κανονίστε τα. Λοιπόν, είδατε τώρα το setup μας. Κατάλαβες να κλείσα το βίντεο, μετά να πάμε να γυρίσουμε. Βάλε λίγο κυπριακό όμως, εδώ πέρα μην είσαι καλαμαρίστη. Έκλεισα το βιντεοσκόπηση, μετά γυρίσαμε βίντεο, δείξαμε το σαλόνι μας, δείξαμε την κάρτα μας, το σύλλο μας, το κομπιούτερ μου, το κομπιούτερ σου. Ναι, όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι να πιέσω καινούριο κομπιούτερ, επιτέλους. Ναι, γιατί το κακόμερο το άλλο είναι βραδύκαυστο. Λοιπόν. Και βγαίνει, έρχεται το δεύτερο webinar μέχρι να μονταριστεί το πρώτο. Ναι. Ναι, μου το έλεγε εσύ ότι χρειάζεσαι μια γρήγορη κάρτα γραφικών και σου, εγώ σου λέγα όχι, έχει γρήγορη RAM 16 GB, φτάνει, αλλά τελικά ήταν η κάρτα γραφικών. Όχι, δεν φτάνει. Τέλος πάντων, επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω που με έπεισες να πάρω μια μεγάλη οθόνη και ξεστραβώθη. Ναι. Και είδες το φως το αληθινό. Ναι. Λοιπόν, είδατε πως τα έχουμε τα γραφεία μας αντικριστά και με τις οθόνες μες στη μέση. Εγώ βλέπω την οθόνη μου, ο Πάνος στη δική του. Το ζώο συντροφιάς. Και μεταξύ μας στέλνουμε μηνύματα. Το ζώο συντροφιάς ένα συνήθως είναι στα πόδια μου ή στο κρεβατάκι του από πίσω. Και διαφεντεύει. Ναι, το ζώο συντροφιάς δύο συνήθως είναι πάνω στο σκαμπού, βάζω τα πόδια μου. Και τον πειράζει, πειράζει το ένα. Περίμενε να πούμε του κόσμου τι γίνεται. Όταν τύχει να είμαι μόνη μου στο σαλόνι, τα ζώα συντροφιάς 1 και 2 είναι μια χαρά. Ναι. Ή κάθονται αντικριστά και αλληλοκοιτιούνται, ή κάθεται η Ολίβια πάνω στο σκαμπό, βάζω τα πόδια μου και ο Λάκη από κάτω και την τυράει. Ήσυχα, πανήσυχα. Όταν μπει μέσα ο πατέρας τους, μερικές φορές είναι ήσυχα. Αφιονίζονται. Όχι, με τα παιδιά που αφιονίζονται. Με σένα είναι ήσυχα συνήθως. Συνήθως, ναι, αλλά μετά έρχεται το μετά δύο. Μετά όμως το ζώο συντροφιάς δύο έρχεται. Έρχεται σε μένα για σουμαλίσματα και μετά το ένα. Σουμαλίσματα, αυτά τα χαϊδεμένα. Αφιονίζεται. Αφιονίζεται το ζώο συντροφιάς ένα κλπ. Λοιπόν, το ένα από μια περίπτωση είναι ότι μπορεί να είσαι στο δικό σου τον υπολογιστή, να κάνεις δουλειά, να έχεις ακουστικά και να μου είπες εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και εγώ να είμαι με το ζώο συντροφιάς έναν και το δύο και να τους μιλώ. Αγάπη μου το ένα, αγάπη μου το άλλο και εσύ βγάζεις τα ακουστικά και μου απαντά. Κάμνω συζητήσεις με τον Λάκη να απαντά μου πάνω. Τι είπες, τι μου είπες, τι να κάνω. Μπορεί να λες τον Λάκη, τώρα πρέπει να καθίσεις ήσυχος, να είσαι κύριος, να πιάσουν τόπον οι εκπαιδεύσεις που έκανες. Ο Πάνος δεν ακούει ακριβώς τη λόγη, είναι ακουστικά του. Βγάζεις τα ακουστικά, είπες κάτι, αγάπη. Πολλές φορές τυχαίνει, ναι. Να μιλώ στο Λάκη να πάμε. Καθότι είναι γνωστό ότι δεν ακούμε και καλώς, φαντάσου έλα, ρε, μωρό, στο... φαντάσου με τα ακουστικά στο. Κοίταξε, η όραση σου έχει βελτιωθεί. Το παρατήρησες ότι βελτιώθηκε η όραση σου. Ναι, το παρατήρησες. Wow. Περιμένουμε να βελτιωθεί και η ακοή σου. Ναι, ναι. Όχι να κάνεις σαν τον άλλον όμως στην Αγγλία που ήταν. Που προσποιούτο ότι δεν άκουγε αλλά τα άκουγε όλα. 32 χρόνια λέγαμε τον κούφο. Ωραίος. Επίσης το άλλο το ανέκδοτο με τα δύο, τους δύο αντικριστούς υπολογιστές και τα δύο αντικριστά γραφεία είναι όταν κάνουμε zoom στο πέμπτο επίπεδο με τους άντρες. Ναι. Που μπαίνει ο Πάνος από το zoom και δείχνει τη δική του πλευρά του σαλογκιού. Εγώ δείχνω τη δική μου. Και ξέρεις ότι άμα σηκωθώ να παραφέρω καφέ ή να πω στην τουαλέτα, ο κόσμος βλέπει την οθόνη μου να συνεχίζεται στην οθόνη σου. Και επίσης για να μιλήσει ο ένας πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο του άλλος, διαφορετικά ακούγεται η στιγμή. Έτσι, αλλιώς κάνουμε θόρυβο. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι στην Κύπρο, αυτό που είναι πιο μεγάλο με το σπίτι στη Λάρισα, στο σπίτι στη Λάρισα αρέσουν εσύ σε άλλο δωμάτιο. Εγώ σε άλλο τώρα κάνω το ίδιο δωμάτιο. Μια χαρά. Επίσης το βράδυ όταν βλέπουμε τα έργα μας,
Γίνεται μάχη με τα ζώα συντροφιάς. Ναι, τότε αφιονίζονται ακόμα περισσότερο. Θέλεις να πούμε κάτι για το έργο που είδαμε τη σειρά που τελειώσαμε, τον Bad Sisters, την Ιρλανδική σειρά Bad Sisters? Ο τύπος είναι ναρκισάρα ολκής, είναι textbook. Άμα θέλετε να δείτε τσόγλανο. Ναι, ναι, είναι μια σειρά στο Apple TV, Bad Sisters, πρέπει στα ελληνικά να μεταφράζεται κακές αδερφές. Έτσι το γράφει, κακές αδερφές, το γράφει. Ναι, ναι. Ναι. Επειδή εγώ το έχω στα αγγλικά το Apple TV, πάνω στο Instagram. Επειδή είναι Apple TV, δεν ξέρω, μπορεί να παίζει και στα online sites. Στα online θα παίζει, φρε, δεν θα παίζει. Bad Sisters είναι σειρά του 22. Του 22. Ναι. Και είναι πέντε αδερφές, ορφανές. Η μεγάλη αδερφή είναι το γονεοποιημένο παιδί, η οποία είναι σαν μαμά των υπολείπων. Και νομίζω είναι η δεύτερη αδερφή που είναι μαντρεμένη με τον Αρκισάρα. Δεν θυμάμαι τώρα τι σειρά έχει. Νομίζω είναι η δεύτερη, νομίζω. Η Grace είναι η δεύτερη. Η Grace. Η πρώτη είναι η μεγάλη που ανέλαβε χρέη μάνας όταν πέθαναν οι γονείς τους. Αυτός ο τύπος είναι, έχει όλο τον, όλο τον ψυχολογικό πόλεμο. Όλο. Παραγία μου, παραγία μου. Είναι εσχρός και δείχνει το gaslighting, είναι μάστρος των gaslighting, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Στην ηρωνία. Ηρωνία, νέγκινγκ, επίκληση, συνέστημα. Στην κοροϊδία. Είναι κολόφαρδος, ως κήπου δεν παίρνει. Εν τω μεταξύ, εγώ στα τελευταία επεισόδια, 10 επεισόδια πρώτη σεζόν, στα τελευταία επεισόδια εγώ τα είχα πάρει με τη γυναίκα του σε εξαρτώμενη, θυμάσαι? Και η ηθοποιός που παίζεται στην εξαρτώμενη γυναίκα είναι φοβερή. Ναι, ναι. Συρρυκνώθηκε εντελώς, ενώ μια κοπέλα υποτίθεται στο έργο είναι 45, αλλά φαίνεται παραπάνω από την ταλαιπωρία. Μπορεί να φαίνεται και 50 από την ταλαιπωρία. Ή επειδή εξαθιάρει, αγάπη. Επειδή είναι αδύνατη. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτόχρωμη. Είναι όλες ανοιχτόχρωμες. Οι Ιρλανδές. Όχι, η μικρή κόρη. Η μικρή κόρη. Ναι. Η μικρή, η κοπέλα που παίζει τη μικρή, την κόρη, την Μπέκα, είναι η κόρη του Μπόνο, που του Μπόνο, τον YouTube. Είναι φοβερή ηθοποιός. Και πώς επίαμε στον Bad Sisters, είχαμε δει προηγουμένως The Perfect Couple στο Netflix, το οποίο δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο τον Bad Sisters, αλλά είναι αρκετά καλό τελικά. Το Perfect, The Perfect Couple παίζει η Nicole Kidman. Ναι. Και παίζει και σε εκείνον το, στο Perfect Couple, στο τέλειο ζευγάρι, παίζει την νύφη η κόρη του Μπόνο. Πώς τη λένε την κόρη του Μπόνο, ρε μωρό? Α, δεν θυμάμαι. Ιβ Χιούσον. Χιούσον, πώς τη λένε? Ναι, κάπως έτσι. Η Χιούστον, θυμάμαι. Πολλά καλή, πάρα πολλά καλή. Και συζητούσαμε το πράγμα ότι μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι παίρνει πρωταγωνιστικούς ρόλους επειδή είναι κόρη του Μπόνο, αλλά έχει πολλά καλή ποιότητα, ο ηθοποιός, ναι. Και μελακρινή. Μελαχρινή, έχει μαύρα μαλλιά, σταρά το δέρμα, γαλάζια μάτια, πολύ όμορφη κοπέλα. Ναι. Και είναι και κοντούλα, λένε ωραία κοντούλα. Ωραία, έχει και ωραίο γυναικείο σώμα, ρε παιδί μου. Πες το άλλο που είδες εχθές. Μοιάζει και του Μπόνο. Πες το άλλο που είδες. Ψες την νύχτα, πραγματικά θαύμασα το φεμινισμό σου, αγαπή μου. Γιατί... Τι θες να πεις, δεν το πιάσα. Ο Πάνος έχει το... Πάνω στο... Στο κινητό του είχε και το Instagram μου και το Facebook μου. Οπότε εγώ στο Facebook παρακολουθώ κάτι σελίδες ό,τι να είναι. Για επαγγελματικούς λόγους, όχι για λόγους ελέγχου, μην τρελαθούμε. Ναι, όχι, έχεις το για να ποστάρεις, ρε γάπη. Ναι. Ποστάρει ο Πάνος στα βίντεο στο Facebook και στο Instagram, δεν προλαβαίνω, ρε παιδιά. Εγώ προλαβαίνω να κοιτάξω μόνο τα σχόλια στο YouTube, το οποίο τα κοιτάζει και ο Πάνος, αλλά τα κοιτάζω και εγώ. Και είχε μία δημοσίευση, είχε μία σελίδα η οποία είναι, εντάξει, είναι κοροϊδευτική σελίδα, ναι. Βάζουν κάτι post επίτηδες για να γράφει ο κόσμος από κάτω. Ποιο για το post της Σούζαν Σάραντον, λες? Ναι. Α, εντάξει. Ναι. Το μεσημέρι είχε ένα post, τρελά ερωτευμένη ζωή, τούτη πολιτικός, ρε. Κωνσταντοπούλου. Ο Surreal TV δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, μια σελίδα, χαζοσελίδα που είναι ακολουθώ. Ακολουθώ τη γιατί κάνω χάζει μερικές φορές με τα post. Δεν αντέχω να βλέπω τα comments, τα σχόλια, γιατί είναι πολλά τοξικά. Και είχε μια φωτογραφία της Σούζαν Σάραντον, η οποία φορούσε ένα ωραίο φόρεμα το οποίο ήταν αρκετά ντεκολτέ. Μπορεί να μην ήταν πρόσφατη φωτογραφία, ήταν αβυσσαλέον. Μα μπορεί να ήταν στα 60 της, στα 70 της. Η Σούζαν Σάραντον τώρα έτσι είναι 75, νομίζω. Μα είδαμε τη Σούζαν Σάραντον πρόσφατα σε έργο. Την είδαμε στο Feud.
Α, στο Φιούτ, ναι. Νομίζω ήταν, μπορεί να ήταν στα 65 η φωτογραφία. Μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, που φορεί η κοπέλα ένα ωραίο φόρεμα με αβυσσαλέον ντεκολτέ και το στήθος της είναι μεγάλο και κάπως πεσμένο, όπως είναι κάθε γυναίκα που το στήθος της είναι natural ή μεγάλο. Και βλέπει τη φωτογραφία μου, έτσι μου, ωραία κοπέλα η Σούζαν Σάρντον, και είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά πήγαινε από κάτω να δεις ότι θα γράφουν βλακίες σχόλια οι Έλληνες στο Facebook. Φυσικά. Και μου λέει αποκλείεται, μπαίνει μέσα μου λέει, έχεις δίκιο. Πω πω. Και εθαύμασε το φεμινισμό σου, που υποστήριξες ότι μια γυναίκα 65 χρονών, ή 70, πόσο ήταν στη φωτογραφία η Σούζαν Σάρντον. Δεν μ' αρέσουν τα πλαστικά εμένα, σε καμία ηλικία για καμία γυναίκα. Μπράβο ρε αγάπη μου. Ότι είναι φυσιολογικό να έχει μεγάλο στήθος, να είναι λίγο πεσμένο, δεν είναι πρόβλημα, no problem, όλα καλά. Και όντως είναι ωραία γυναίκα η Σούζαν Σάρντον, είναι ωραία γυναίκα γιατί είσαι περιεχομένο. Ναι. Επίσης, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις κοπέλες που επιλέγουν πλαστικές επεμβάσεις γιατί έτσι νιώθουν καλύτερα, δικαίωμα τους. Όχι, ούτε έχω πρόβλημα με αυτό. Ναι, δεν τις κατακρίνω. Ναι, δεν κατακρίνω. Τις κατακρίνω, αλλά... Υπάρχει και το γούστο, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι, ναι, οκ. Επίσης, δεν έχεις θέμα με την μεταξύ. Η μαμά των παιδιών μας ήταν μοντέλο, ψηλή, έναν 73 που ήταν μακαρίτησα. Με πολύ ωραίο σώμα, αδύνατη. Είχε το στυλ, ας πούμε, που θα μπορούσε να άνετα να ήταν μοντέλο. Να κάνει μοντέλινγκ με ρούχα. Και εγώ, ξέρετε, είμαι πλάσα, ας πούμε. Εσύ είσαι πλάσα, ναι. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καθόλου ζήτημα, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι πολλά χαρούμενη που τα παιδιά μας πήραν πολύ ωραία γονίδια. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενη που ήσουν ερωτευμένο και πέρασες όμορφα και είσαι μια όμορφη δεκαετία στη ζωή σου. Και επίσης ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομορφιά, οπότε συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν άλλον άνθρωπο. Καλά κάνεις. Ναι, και σε κάποια φάση θυμάσαι που είπες ότι είχες βγει ένα ραντεβού με μια κοπέλα η οποία έλεγε σου, εγώ δεν μπορώ, συγκρίνομαι και δεν μπορώ και δεν μπορώ να έχεις τόσο ρόγια, θυμάσαι? Ναι. Wow. Η ομορφιά μπορεί να βγει σε όλα τα size. Εννοείται. Και σε όλα τα σχήματα. Yes. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Ναι. Και ξέρεις, οι κοπέλες πολλές φορές νιώθουν ανασφάλεια ότι μπορεί να χωραγάδες, μπορεί να χωριτίδες, μπορεί να ξέρω εγώ να είμαι έναν ο κόλος μου πεσμένος, έναν ο κόλος μου πολύ, έναν τα φυσιά μου λίγα, έναν πολλά, έναν έτσι, έναν αλλιώς, ενώ... Είναι της pop κουλτούρα. Και θυμάσαι τι συζητούσαμε χθες το βράδυ, ότι το τι βιώνει ένας άνθρωπος με το σώμα του, όταν συνδέεται ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που υπάρχει αγάπη, έμπαιζε καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική εικόνα του σώματος. Και τώρα θα πιάσουμε τον Νικολάκη. Νικολάκη! Θα πάμε να πιάσουμε τον Νικολάκη, Λάκη! Το άλλο που λέει ο Λάκη και απαντώ Νικολάκης. Λάκη! Του λέει ναι ο Νικολάκης, του λέω μα τον Νικολάκη, τον Λάκη φώναξε, εγώ άκουσα Νικολάκη λέει. Λες να ανησύχησαν ο Νικολάκης που αργήσαμε 3 λεπτά. Α, κοίτα εδώ τι γίνεται. Πω πω! Δεν μπορούμε να περάσουμε ρε. Πω πω, θες να μας αφήσεις εδώ εμένα με τον Λάκη και να πας να φέρεις τον Νικολάκη. Έρχεσαι πιο νωρίς και βρίσκεις χώρο να μπεις, ναι. Πα, κάτσε να κάνω πίσω. Ναι, κάνε μία πισινή. Ρε παιδιά. Κάνε μία πισινή. Τι παρκάρισμα είναι αυτό που κάνατε. Εντάξει, γι' αυτό τώρα ήρθες να πάρεις τα παιδιά θέκλα στάιλ. 3 λεπτά καθυστέρηση, ενώ το πάνω στάιλ 10 λεπτά πριν βολεύει. Έρχονται. Ήρθε το παιδί μου! Ήρθε το παιδί μου να συναντήσει το σκυλί! Κάτσε από εκεί, Νικόλα! Κάτσε εκεί! Ήρθε ο Λάκη, Νικολάκη! Ήρθε ο Νικολάκης, Λάκη! Δεν πειράζει, θα βάλουμε μπλερ. Έμαθε η μαμά σου τώρα να βάζει μπλερ. Ξέρεις ότι έμαθα να βάζω και μπλερ. Αυτά, ε. Μετά τα συννεφούθηκε, έφτασαν τα μπλερς. Συνεφούρκια. Μήπως πρέπει να βαλιζώνει το baby. Νικόλα βαλιζονούλα. Ναι. Μπράβο Νικόλα μου, είσαι προκομμένος. Μα τι όμορφα αγόρι που είναι αυτό, τι γλυκούλη. Πώς πέρασες τη μέρα σου? Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, δεν το λες με πολύ όρεξη. Εντάξει.
Μπράβο, αγαπή μου. Λοιπόν, θα κλείσουμε το βίντεο για να μας πει το παιδί πώς πέρασε τη μέρα του, να μην τα καταγράφουμε, γιατί αυτά είναι ιδιωτικά πράγματα και μου το είπε η δασκάλα σου. Η δασκάλα σου μου το είπε χθες ότι στο σχολείο τους ρωτήσα, τους τη ρώτησε. Και χτύπησα, και χτύπησα κάπου. Πού? Εδώ. Έπαιζες? Ναι. Δεν πειράζει, είναι επιφανειακά. Θα πέσεις στη γυμναστική, καλά. Επιφανειακά καταστήματα, μόλις πάμε σπίτι, μέχρι να σου μαγειρέψω το φαγητό σου, θα κάνεις ένα ντουζάκι, θα βάλεις τις πιτζάμες σου, καινούργιες πιτζάμες, και θα είσαι κούκλος. Που λες, μου το είπε η δασκάλα σου ότι βγάλατε κάτι φωτογραφίες και είχαν βάλει πάνω στη φάτσα αυτοκόλλητα των παιδιών, κάποιων παιδιών. Και ότι... Ναι, έβαλα κάτι αυτοκόλλητα. Ναι. Όμως ήθελα να σε ρωτήσει άμα θα έπρεπε να φανούμε σε... Όχι, εμείς είπαμε να φανείς κανονικά. Α, τέλεια! Για σέναν είπαμε να φανείς κανονικά στις φωτογραφίες του σχολείου. Και όταν το εξηγούσαν η δασκάλα... Να σταματήσεις τους προβολέδες. Και όταν το εξηγούσαν η δασκάλα... Άτσι να που έγραψα πήγω στη λίστα. Ναι. Όταν το εξηγούσαν η δασκάλα, σήκωσε το χέρι σου και είπε σε μένα: η μαμά μου είναι YouTuber, δεν αφήνει να φανεί το πρόσωπο μου στο οθόνη. Ναι, στο δίκτυο, γιατί ακόμα είμαι ανήλικος. Και τη λέω: είδε κυρία δασκάλα που ξέρει ο Νικόλας. Το παιδί μου! Είδε πόση χαρά έχει ο Λάκη τώρα που ήρθε ο Νικόλας. Λάκη, 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 μικρό κοπρασκυλάκι! Είσαι το καλύτερο μικρό κοπρασκυλάκι! Αυτά που λέτε. Αντε, γεια! Γεια, bye! Bye!